Πάμε σε δημοσιογραφικό σχόλιο, κυρίες και κύριοι. Να καλησπέρισω τον συνάδελφο δημοσιογράφο Φιλίμωνα Καραμίτσο. Φιλίμωνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βλάση. Λοιπόν, λίγες μέρες μετά τις πρωθυπουργικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, λίγες μέρες πριν τον όσον θα πει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται σε ένταση, έχει ενταθεί με βάση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Και η εκλογολογία έχει ένταση, αλλά αυτή δεν σταματά ποτέ στη χώρα. Ακούω τις δικές σου σκέψεις. Φιλίμωνα. Νομίζω όπως παραδοσιακά γίνεται, αλλά φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση γίνεται πιο έντονα. Ναι. Έχουμε μια οριοθέτηση του σκηνικού του επόμενου χρόνου. Λίγο πολύ περιέγραψε τη βασική πολιτική της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έχει να κάνει, είναι σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι φοροελαφρύνσεις για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, των πολιτών, που έχουν να κάνουν κυρίως με τα κληρονομικά, τους γονικές παροχές και με τις εισφορές. Και το δεύτερο επίπεδο είναι η αναμονή των επενδύσεων που θα προέρθουν από το Ταμείο Ανάπτυξης και το ΕΣΠΑ. Έτσι χαρτογραφείται μία περίοδος των επόμενων 12 ή 24 ή 24 μηνών που θα αναπτυχθούν αυτές οι πολιτικές, που θα μπορούσαν να επιτρέψουν, και εκεί έχει ένα νόημα η εκλογολογία και όχι γενικώς όπως λες, που θα μπορούσαν να επιτρέψουν τη δυνατότητα πρώην εκλογών ώστε να γίνει ένα άλμα προς τα μπροστά όπως θα ήθελε ίσως σε κάποια στιγμή η κυβέρνηση. Αυτό νομίζω είναι από τη μεριά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκλογολογία να πω εδώ ότι υπάρχει και από φιλοκυβερνητικά εντός ή εκτός εισαγωγικών έντυπα και μίντια. Έντονη εκλογολογία. Υπάρχει, έχουμε πει και άλλες φορές, ότι μετά τον Αύγουστο και τις φωτιές, σε συνδυασμό με την σχετική αποτυχία, η μεγάλη αποτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος που δεν έπιασε τους στόχους του τον Αύγουστο, υπάρχει μια κούραση στον κόσμο, υπάρχει μια ανασφάλεια που προέρχεται από τις ανατιμήσεις και το φόβο της ακρίβειας σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται, και μια έτσι φθορά της κυβέρνησης που έδειξε χαμηλά αντανακλαστικά, όπως στα προβλήματα διαχείρισης με τον ανασχηματισμό. Μικρή φθορά, σε κάθε περίπτωση μικρή φθορά, που δεν εισπράττει ο ΣΥΡΙΖΑ απ' την άλλη. Μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να αποδομήσει το κυβερνητικό αφήγημα, αλλά έχω την αίσθηση, και θα το δούμε αυτό με την παρέμβαση Τσίπρα στη ΔΕΘ, ότι θα πρέπει να γίνει, θα το λέγαμε σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, πιο σοβαρός στην αντιμετώπιση και πιο έγκυρος στην αντιμετώπιση του κυβερνητικού προγράμματος επί της ουσίας. Το ζήτημα δεν είναι αν έκανε ένα Σαρδάμ ο Πρωθυπουργός ή αν συνάντησε έναν αγρότη τυχαία σε μια περιοδία. Το ζήτημα είναι τι λες πάνω στα ζητήματα της φορολογίας και των επενδύσεων. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ εστιάζει, Φιλίμωνα, στη νέα γενιά, στους νέους ανθρώπους, βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις, όπου εκεί υπάρχει ένα ζήτημα για τη Νέα Δημοκρατία, για την κυβέρνηση, και θα το δούμε και στην ομιλία και στη συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω η παρέμβαση Τσακαλώτου για την ακίνητη περιουσία και τη φορολόγησή της, η οποία επίσης ακολούθησε μετά από ένα διήμερο, δείχνει ένα δρόμο που πρέπει να ασκηθεί η κριτική από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ για να μπορεί να βγάζει συμπεράσματα και ο πολίτης. Πάμε στο Κινάλ, πάμε στο ΠΑΣΟΚ, θα το λέμε από εδώ και πέρα. Το έχω ξαναπεί, είναι διατεθειμένοι, φαίνονται διατεθειμένοι στο κίνημα αλλαγής να επιστρέψουν στο όνομα ΠΑΣΟΚ, και θα το κάνουν. Είναι σχεδόν σίγουρο αυτό. Εκεί έχουν εκλογές, βιάζονται και αυτοί, γιατί πιθανότατα υπάρχει μια πιθανότητα να υπάρξουν εκλογές από το Μάρτι και μετά. Προώρες βιάζονται, μέχρι μέσα Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχουν, λένε ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες, θα έχουν νέο αρχηγό, γεννηματά, Λοβέρδος, Ανδρουλάκης, Καστανίδης. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει άλλη υποψηφιότητα. Τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ, Φιλίμωνα, και ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες για εκλογή? Ποιοι μπορεί να είναι στο δεύτερο γύρο? Πρόκριμα έχει κανένας? Σε ακούω. Το κίνημα αλλαγής έχει δύο στοιχήματα μπροστά του. Το κυριότερο να αποδείξει ότι χρειάζεται μια ανανέωση ώστε να δικαιολογούνται οι εκλογές. Για ποιο λόγο κάνεις τις κομματικές εκλογές? Χρειάζεται μια ανανέωση για να πας πιο μπροστά. Είναι τα πρόσωπα αυτά πρόσωπα που μπορεί να δείξουν έναν αέρα αλλαγής? Θα διακινδύνω να πω ότι μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι σχετικά άγνωστο πρόσωπο για την ελληνική κοινωνία, το ελληνικό πολιτικό σύστημα, επειδή είναι πάρα πολλά χρόνια ευρωβουλευτής. Και φέρνει το χαρακτηριστικό του νέου, έτσι είναι, ναι.
ταιριάζει με το προφίλ των άλλων προέδρων κομμάτων. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να αποδειχθεί από τα πολιτικά πρόσωπα αυτά ότι χρειάζονται αυτές οι εσωκομματικές εκλογές για να ανανεωθεί το προφίλ του κόμματος. Το δεύτερο στοιχείο, που δεν είναι κατά ανάγκη αν είναι Πασόκ ή Κινάλο ή κάτι άλλο, το δεύτερο στοιχείο είναι αν αυτό συγκινεί την κοινή γνώμη πέρα από τα στενά κομματικά όρια. Περισσότερο συγκινεί το Πασόκ από το Κινάλ. Έτσι. Εντάξει, θα δούμε. Τη σημερινή βάση. Ναι, θα πρέπει να αποδειχθεί όμως αυτή την κάλπη. Ναι, πόσοι θα πάνε, θες να πεις, πόσοι θα πάνε, σωστά. Ναι, είναι κρίσιμο να δούμε πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν, γιατί πρέπει να είναι γύρω στις 200.000 όπως και την προηγούμενη φορά, φίλοι και μέλη, έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι υπάρχει μια βάση πάνω στην οποία το κίνημα αλλαγής μπορεί να στηρίξει μια πολιτική αναγκαία και απαραίτητη για να υπάρχει δίπλα στα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο διακύβευμα που πρέπει να αποδείξει. Και ο μεγαλύτερος κίνδυνος, έτσι. Αυτή τη στιγμή το δύσκολο, αν θες λίγο πιο ουσιαστικά πολιτικά, ιδεολογικά, για το κίνημα αλλαγής είναι να αποδείξει τη χρησιμότητά του στο πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Πολύ μεγάλα κόμματα και στην Ευρώπη έχουν χαθεί μέσα στα χρόνια και δεν είναι παράλογο. Έτσι συμβαίνει στην ζωή. Κάποια άλλα κόμματα έρχονται και αντικαθιστούν. Αυτό είναι το ουσιαστικό που λες. Η χρησιμότητα στην κοινωνία, στο υπάρχον πολιτικό σύστημα, πραγματικά. Οι πολιτικές καταγωγές δεν χάνονται. Η προοδευτική πολιτική που έφερε το Πασόκ το 1980 υπάρχει μέσα στις κληρονομίες αλλά και άλλων κομμάτων. Και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεκδικούν ένα κομμάτι της καταγωγής και της πολιτικής διαδρομής του Πασόκ. Ευχαριστώ πολύ, Φιλίμωνα, για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σου, Λάση. Τώρα, κυρίες και κύριοι, άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής.